Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ για το γεγονός ότι έδωσαν τη δυνατότητα στην περιφέρειά μας να έχει μία προβολή εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Βόρειο Ελλάδα, η οποία δεν έχει προηγούμενο. Καταβάλαμε κάθε προσπάθεια ώστε η παρουσία μας να είναι του επίπεδου που αρμόζει σε μία τέτοια μεγάλη εκδήλωση και νομίζω ότι αποσπάσαμε τα συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό, τους υπουργούς και όλους όσους έχουν επισκεφθεί μέχρι τώρα την έκθεση, η οποία είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια και προβάλλει τον αγώνα της περιοχής μας όπου άναψε η φλόγα της Επανάστασης. Τα αποτελέσματα της παρουσίας μας εδώ θεωρώ ότι θα φανούν πάρα πολύ σύντομα. Ιδιαίτερα έχουμε συμφωνήσει με τη Διεθνή Έκθεση να γίνει στη Μεγαλόπολη κάτι πολύ σημαντικό, να είναι μια αντένα της Διεθνούς Έκθεσης με ταμπέλα της Διεθνούς Έκθεσης στη Μεγαλόπολη. Θα είναι αυτό μια πολύ μεγάλη συμβολή στην πολιτεία, η οποία για 60 χρόνια μας έδωσε ρεύμα, υφιστάμενη το περιβαλλοντικό βάρος, τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Πριν από λίγο συνονοήθηκα με μεγάλο στέλεχος του ΟΣΕ για να αρχίσει τη διαδικασία της μελέτης του επαναλειτουργίας της γραμμής της σιδηροδρομικής από Ανδρίτσα μέχρι Καλαμάτα. Θα κατέβουν πολύ σύντομα εκεί και είναι για κάποια άλλα πράγματα για τα οποία καταλήξαμε κάποιες άλλες αποφάσεις, τις οποίες θα ανακοινώσουμε εν καιρό. Θα διαπιστώσετε κι εσείς, θα διαπιστώσετε την αλήθεια των όσων σας λέγω και από τους λόγους του Πρωθυπουργού και από τους λόγους όσους επισκέφθηκαν αυτό το κεντρικό μας περίπτερο. Έχουμε διπλή παρουσία εδώ και σε εμπορικό επίπεδο και στο επίπεδο των 200 χρόνων. Είμαστε στο αεροδρόμιο, ορυχείο αεροδρομίου. Μοναδικό στον κόσμο, το έχουμε πατετάρει. Έχουμε στην ίδια εργασία για την ανάπτυξη και την χρησιμοποίηση των προϊόντων που τώρα είναι πανεπιστήμιο. Όλα τα πάντα μέσα. Ό,τι αφορά την στάση και το τελευταίο που έχουμε κάνει, παρουσιάζουμε εδώ πέρα, είναι μαζί με το Δήμαρχο της Θέρμης. Καλημέρα σας. Πάμε μέσα, κυρία. Τα 14 από αυτά από την Ένωση Εφοπλιστών. Έχουμε 14, βέβαια. 10 συν 4 και μάλιστα τώρα είμαστε σε ένα διαγωνισμό για επίπλων 40. Αυτά κυρίως χρησιμοποιούνται στα σύνορα. Κυρίως στα σύνορα λόγω των χαρακτηριστικών, σε έχουν υψηλές ταχύτητες και μας ενίσχυσαν πάρα πολύ σημαντικά. Καλή τα χρόνια. Καλημέρα σας. Σύστημα ανακύκλωσης για τα από πούμε έτσι απλά τα μπάσα. Στην περιφέρειά σας. Στην περιφέρειά την Αρμονία και την Αρμονία. Δυνάμεις να κάνουμε μια κοινωνική δραστηριότητα σε μονάδα. Λακωνία που είναι ο Βερόντες. Πώς το λέμε αυτό τώρα, προσπαθήστε με λίγο. Να
Η εμπορική ζωή του τόπου μας είναι έντονη και έχει να καλύψει κάθε.